Εργαζόμενοι αυτοί και από την έναρξη του προγράμματος δουλεύουν μπαλώνοντας πολύ μεγάλα κενά, ελλείψη προσωπικού και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Βεβαίως, ο εμπεγμός των εργαζόμενων είναι διαχρονικός. Αυτά είναι προγράμματα έμπνευσης ευρωπαϊκής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υιοθετήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, αυτή είναι η αλήθεια, και βαφτίστηκαν προγράμματα στήριξης των εργαζόμενων. Μέσω αυτών των προγραμμάτων στήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός διαχείρισης αυτής των πολύ μεγάλων ποσοστών ανεργίας στη χώρα μας και ένας μηχανισμός επί της ουσίας, έτσι ώστε να αποδεχθεί πάρα πολλοί κόσμος διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, αυτή την ομοιρία, την κατάργηση λογικών συμβάσεων και δικαιωμάτων. Και συνδυάστηκε βεβαίως αυτή η πρακτική με το πάγωμα επί πάρα πολλά χρόνια των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, και αυτές οι προσλήψεις που γίνονται βέβαια μέσω ΑΣΕΠ είναι κατά τη γνώμη μας σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών και της δικιάς μας της περιφέρειας. Μέσω ΑΕΔ και ΔΥΠΑ εξελίσσεται επί της ουσίας ένα σύγχρονο και επίσημο κρατικό δουλεμπόριο. Εμείς ως Λαϊκή Συσφύρωση έχουμε πάει για θέση για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας προκλητικά, κατά τη γνώμη μας, χαρακτηρίζονται ως ωφελούμενοι, ενώ είναι αυτοί που παρέχουν εργασία και έργο και στηρίζουν την περιφέρεια για τους πολίτες, καλύπτουν κενά σε μόνιμο προσωπικό, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στην περιφέρειά μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία και με βάση όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα έπρεπε και θα μπορούσαμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να εκφράσουμε την πολιτική μας στήριξη στα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων και με την έκδοση ενός ψηφίσματος που θα περιλαμβάνει και το αίτημα για παράταση αλλά και το αίτημα κατά τη γνώμη μας για άμεση μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα άρχισε 6 Ιουνίου του 2022 και τελείωσε μετά από παράταση τον Ιούνιο του 2023 και διεκδικούμε την παραμονή μας στις θέσεις εργασίας, αφού καλύπτουμε πάγιες και αναγκαίες θέσεις σε μια περιφέρεια που είναι υποστελεχωμένη και κάνουμε 500 δουλειές για να βγάλουμε εις πέρας όλη την υπηρεσία. Εμείς που ανήκουμε σε κοινοφελή προγράμματα είμαστε μακροχρόνια άνεργοι. Για να μπούμε σε αυτές τις θέσεις περιμέναμε 5 και 6 χρόνια. Άρα οδηγούμαστε πάλι στην ανεργία με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και οι οικογένειές μας να είναι στην ανασφάλεια. Η περιφέρεια ουσιαστικά έθεσε το θέμα ενημερωτικά. Ναι, γιατί δεν είναι εθνικό θέμα. Νομίζω όταν μια περιφέρεια βασίζεται στους συμβασιούχους για να βγει η δουλειά, είναι θέμα που είναι βασικό. Αγώνας που δεν δίνεται είναι χαμένος αγώνας. Εμείς θα τον δώσουμε και ελπίζουμε στο καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Από τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το συμπέρασμα το οποίο εξάγεται είναι ότι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, δηλαδή ευχολόγια, χτυπήματα στην πλάτη και επί της ουσίας καμία ουσιαστική πολιτική στήριξη στα αιτήματα των εργαζόμενων για παράταση των συμβάσεών τους και για μόνιμη και σταθερή εργασία. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, θα είμαστε δίπλα τους σε όλον αυτόν τον αγώνα που γίνεται και επιμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μονιμοποιηθούν γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι προσφέρουν στην περιφέρειά μας και δεν είναι ωφελούμενοι όπως λέγεται στα επίσημα κείμενα. Για άλλη μια φορά σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έφτιαξε κάποιο ψήφισμα, δεν κατέθεσε κάποιο ψήφισμα όπως ζητήσατε εσείς. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που δεν υπάρχει ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πώς το σχολιάζετε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Είναι γνωστή και πάγια η τακτική να αποφεύγει η διοίκηση την έκδοση ψηφισμάτων πολιτικού χαρακτήρα που αφορούν κρίσιμα, κοινωνικά, ακόμα και πιο ιδιαίτερα ζητήματα της περιφέρειάς μας. Επικαλούνται ότι συζητούν μόνο εθνικά θέματα και εμείς επισημαίνουμε ότι τέτοια ζητήματα, όπως είναι η στελέχωση των υπηρεσιών μας, αλλά και άλλα που αφορούν τους εργαζόμενους στην Κεντρική Μακεδονία, θα έπρεπε και θα μπορούσαν να είναι ζήτημα συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να καταλήγουν προφανώς στην έκδοση ψηφισμάτων στήριξης δίκαιων ετοιμάτων.